Γεια, Miles εδώ και πάλι. Είναι το τελευταίο, το τρίτο βίντεο για το τρίτο Heroic Boss, ο Arcadas, κάπως έτσι λέγεται. Με αυτό το βίντεο ολοκληρώνω τη σειρά. Έφτιαξα αυτό το deck σε Druid. Την ιδέα την είχα από το Normal. Όταν έπαιξα δηλαδή για πρώτη φορά εναντίον του Arcadas στο Normal και είδα ότι σου δίνει tokens ουσιαστικά, 0-2 statues. Είχα την ιδέα ότι προφανώς θα είναι πάρα πολύ καλό ένα deck με Druid λόγω του Power of the Wild κυρίως και του Savage Roar. Οπότε έφτιαξα κάτι τέτοιο. Έφτιαξα ένα deck που μοιάζει με αρκετά Druid decks. Το μόνο που δεν χρειάζεται αυτό το Druid deck είναι token engine, επειδή σου δίνει ο αντίπαλος tokens για να τα μπαφάρεις. Γι' αυτό ας πούμε έχω βάλει κάρτες όπως ο Abusive Sergeant. Έχω βάλει κάρτες όπως το Mark of the Wild, το Power of the Wild είναι φοβερό. Το Wrath είναι αρκετά καλό, γιατί μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, επειδή τα tokens του αντιπάλου έχουν 5 τάφες, μπορείτε να το, με το swipe, μπορεί να χρειαστείτε ένα damage παραπάνω και θα τραβήξετε κάρτα. Ο Lance Carrier είναι στο ίδιο σκεπτικό με τον Abusive Sergeant. Ο Darnassus Aspirant είναι καλή κάρτα, αν δηλαδή μείνει κάτω κάνει πολύ σημαντικό ramp. Τα Savage Roar είναι για προφανείς λόγους μέσα. Ένα Big Game Hunter, γιατί έχει κάποια στιγμή παίζει το Elemental του Shaman, αυτό που είναι 7-8 taunt. Το Soul of the Forest είναι πολύ καλό, διότι υπάρχει πάντα board. Θα έχετε πάντα board για να το παίξετε και θα σας βγάλει άλλα τόσα 2-2, είναι πολύ καλό. Το Swipe αρκετά καλό, αν και συνήθως δεν πεθαίνουν τα μείνους αντιπάλου, ίσως δηλαδή. Ίσως θα ήταν και καλύτερο να βάλετε κάποια άλλη κάρτα αντί του Swipe. Keeper of the Grove, για προφανείς λόγους, διότι δεν είναι για τα δύο damage που κάνει, είναι για το Silence. Επειδή μπαφάρει πάρα πολύ τα δικά του statues, τα κάνει συν 3 συν 3 και taunt. Mooklass Champion, προφανώς με τόσο board θα έχει πολύ πλάκα. Force of Nature, για αν χρειαστεί το combo να κερδίσετε. Ο Emperor, για να μειώσει τα mana cost για το combo. Ancient of Lore. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και αμυντικά και για draw, γιατί ιδιαίτερο draw, σχεδόν καθόλου draw δεν έχει αυτό το deck. Και ο Σενάριος είναι πάρα πολύ καλός, είτε για να σας φτιάξει board, είτε για να μπαφάρει το ήδη υπάρχον board. Αυτό είναι το deck. Είναι σταθερό, είναι αξιόπιστο εναντίον του Heroic Arcadas. Με την τρίτη φορά μου βγήκε, δηλαδή σχετικά καλά. Νομίζω ότι άμα φτιάξετε, και αν δεν έχετε το σενάριο που είναι legendary, δεν έχει σημασία. Μπορείτε να βάλετε κάτι άλλο στη θέση του. Γενικά ένα τέτοιου τύπου deck χρειάζεστε. Ήταν ωραίο, ήταν εντυπωσιακό το παιχνίδι με το Heroic Boss, έτσι όπως μου βγήκε. Θα το δείτε παρακάτω. Στην περιγραφή του βίντεο έχω αναλυτικά το decklist στο Hearthbone. Μπορείτε να, γενικά σε όλα μου τα βίντεο βάζω ανακατεύθυνση, όπου μπορείτε απευθείας, αν δηλαδή σας κουράζει αυτή η παρουσίαση που κάνω στην αρχή πριν τα παιχνίδια, μπορείτε να πατάτε να πηγαίνετε απευθείας εκεί που είναι το παιχνίδι και να δείτε. Αυτή ήταν η δική μου ιδέα. Πάμε να δούμε το match. Αρκετά δύσκολος ο Αρκέιδας. Ελπίζω να μου δώσουν τεμπού. Δαρνάσους. Αν τους αφ... Ου. Τέλεια. Κάποιος να μείνει κάτω, δεν μπορεί. Secret. Secret. Τώρα, λογικά θα είναι από τα καινούρια secrets.
που λέει του Παλαντίν που λέει ότι θα παίζει το τέταρτο Minion. Τι ακριβώς λέει αυτό. At least 3 minions a place another destroyed. Δηλαδή αν παίξω τώρα Μούκλας θα το κάνει destroy λογικά. Ναι. Και ίσως αξίζει να παίξω Savage. Όχι, δεν θα παίξω Savage. Τώρα τουλάχιστον μπορώ να παίξω Μούκλας Champion. Μήπως να παίξω Emperor. Να παίξω Emperor. No problem. Okay. Ήμουν πολύ τυχερός που μου έκατσε Darnassus, Innervate Darnassus. Οπότε από ό,τι φαίνεται θα βγει αυτό. Το BG8 θα τον κρατήσω διότι έχει τα Elemental του Summon. Αυτό ακριβώς έλεγα. Και μπορώ επιτέλους να παίξω BGH. Οπότε δεν με νοιάζει που θα το καταστρέψει. Έκανε αυτό που ήθελα. Και μετά επιτέλους να παίξω Μούκλας. Αυτό. Αυτό. Και αυτό. Λοιπόν, εντάξει, μου έκατσε πολύ καλά στην αρχή με τους Darnassus. Είναι 24, έχω 24 τέματα, είναι 4 και 6, 10, 18 και 12, είναι πολλά. Λοιπόν, οπότε γενικά αυτό είναι το deck. Τώρα αν θα σας βγει όπως μου βγήκε εμένα τόσο μεγάλο το combo και τόσο μεγάλο το damage είναι τυχαίο γιατί είχα καλό ramp στην αρχή, μετά έμεινε κάτω ο Emperor και έριξε τα mana cost πάρα πολύ. Μου πήρε τρεις προσπάθειες. Αυτή ήταν η τρίτη προσπάθεια που έκανα. Δεν άλλαξα το deck γιατί ήξερα ότι είναι το σωστό. Οπότε φτιάξτε, πιστεύω ότι αν φτιάξετε και το ίδιο deck να φτιάξετε με, αυτό που, με αυτή τη λίστα που έχω βάλει εγώ, θα πάει καλά. Οπότε εδώ ολοκληρώθηκε η σειρά με τα βίντεο για, το, για τα Heroic Boss από το δεύτερο Wing του League of Explorers. Πείτε μου την άποψή σας, μοιραστείτε αν θέλετε τα δικά σας decks και τις δικές σας ιδέες. Ευχαριστώ που βλέπετε τα βίντεο μου. Θα τα πούμε σύντομα με κάτι διαφορετικό, όχι πάλι με κάποιο adventure. Μιας και βγήκαν καινούργιες κάρτες, σίγουρα θα δοκιμάσω κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη εβδομάδα κάποια καινούργια decks. Κάντε like αν σας άρεσαν τα βίντεο. Μέχρι τότε, μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά. Τα λέμε.